Παύλος Μιλωνάς, καλημέρα σας. Συμμαχία Πολιτών. Κύριε Μιλωνά, καλημέρα σας. Επιτρέψτε μου και δημόσια να σας συλληπιθώ. Ευχαριστώ πολύ. Τα ειλικρινές και το γνωρίζετε πολύ καλά. Το ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μιλωνά, τι λέτε εσείς για τη διαφαινόμενη μοναχική πορεία που θα τραβήξει ο πρόεδρος του κόμματός σας, ο Γιώργος Ολυλίκας? Παναγιώτη, να μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή εισαγωγή, η οποία θα προσδιορίσει και το πλαίσιο των απαντήσεων. Εγώ έγινα δημοσιογράφος, είμαι παιδί της εισβολής. Είμαι πάρα πολύ μικρός όταν έγινε εισβολή. Ένας από τους λόγους που έγινα δημοσιογράφος την τότε εποχή, αρχές της δεκαετίας του 1990-1992, ήταν γιατί έτσι ένιωθα, μεγαλώνοντας, ότι πρέπει να ανατρέψω τα δεδομένα της εισβολής και βέβαια να αποκατασταθεί και η κοινωνική δικαιοσύνη όπως εγώ την αντιλαμβανόμουν. Ακόμα χειρότερα για μένα το γεγονός ότι τόλμησα σε μια περίοδο που όλοι οι πολιτικοί λιθοβολούνται να μπω στην πολιτική. Δεν μπήκα ούτε για να γίνω βουλευτής, ούτε για να κάνω τον όμορφο, ούτε για να κάνω τον έξυπνο. Μπήκα γιατί πιστεύω κάποια πράγματα. Και επειδή εγώ μου αρέσει η ειλικρίνεια είναι πάνω απ' όλα και θα συνεχίσω αυτή την πορεία με οποιοδήποτε κόστος, πρέπει να σου πω ότι ήμουν, και το ξέρεις και το ξέρετε, ήμουν από τους ανθρώπους που διαφώνησα πολύ έντονα με την πρόκριση της υποψηφιότητας Γιώργου Ολυλίκα στην ΑΟΔΕ Σύγκλιτσο. Εκεί κατά πλειοψηφία πέρασε η γραμμή να προκριθεί η υποψηφιότητα Γιώργου Ολυλίκα. Ακόμα δεν την έχει εξαγγείλει ο πρόεδρος του κινήματος. Εγώ θα υπενθυμίσω σε όσους μας ακούνε ότι χάσαμε δύο εκλογικές μάχες όσοι πιστεύουμε στη νέα στρατηγική και στην ανατροπή του διδήμου μιας πολιτικής κουλτούρας που την αποκαλώ εγώ δισακελισμό. Δεν πρόκειται να αλλάξω την πορεία γιατί δεν έχω τόση κοντή μνήμη. Ακόμα και μετά την εκλογή μου συμμετείχαμε και εμείς ως Συμμαχία Πολιτών μαζί με τους υπόλοιπους. Όπως αποκαλείται γενικότερα ενδιάμεσος χώρος, εγώ τους αποκαλώ τις δυνάμεις που αναζητούν τη νέα στρατηγική, που επιζητούν την αλλαγή. Κάναμε αντικατοχικές εκδηλώσεις, κάναμε συσκέψεις τελεχών. Κάποια στιγμή, βέβαιως, ξεκίνησαν να χωρίζουν οι δρόμοι, κατά την άποψή μου, κακώς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για μένα. Θα είμαι ντροπή για τον εαυτό μου, αν αλλάξω αυτή τη στιγμή γραμμή, είτε για να μου δώσουν συγχαρητήρια 5-20.000 ή πλειοψηφία των στελεχών που τοποθετούνται στη Συμμαχία Πολιτών. Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία, να έχουμε ένα υποψήφιο, να επιχειρήσουμε την αλλαγή, όποιος και αν είναι αυτός. Εμένα έχω άποψη, δεν θέλω να την εκφράσω ακόμα δημόσια. Έχω τους λόγους μου κι εγώ. Πιστεύω ότι υπάρχει μια μικρή ελπίδα να συνέλθουμε όλοι και να βάλουμε πάνω απ' όλα το καλό του τόπου. Και ελπίζω ότι και με τη στάση μου και γενικότερα με τη στάση του κόσμου, ξεπερνώντας κάποια μικροεμπόδια που δημιουργήθηκαν και αφορούν περισσότερο τακτικούς ελιγμούς και όχι την ουσία, που δεν με αφορούν εμένα προσωπικά, γιατί εμένα δεν με νοιάζει ούτε ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ούτε ο Γιώργος Ολυλίκας, ούτε ο κανένας δεν με νοιάζει. Με νοιάζει να τερματιστεί μια κουλτούρα που την αποκαλώ δισαγγελισμός, η οποία έχει πολιτικό περιεχόμενο. Και είναι το περιεχόμενο που είναι γνωστό χέρι-χέρι συμβαδίζουν στο Κυπριακό, αλλά ταυτόχρονα είναι και αυτοί που μας κυβέρνησαν τα τελευταία 5 χρόνια ο συναγερμός, στηριζόμενος στο Κυπριακό ιδιαίτερα από το ΑΚΕΛ και βεβαίως τα προηγούμενα 5 χρόνια το ΑΚΕΛ. Θα ήμουν ανακόλουθος εάν εγώ αυτή τη στιγμή, και το δηλώνω δημόσια, για παράδειγμα, ο πρόεδρος του κινήματος μας λέει θα έχει διαβουλεύσεις με το ΑΚΕΛ. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που επιζητούμε, την αλλαγή δηλαδή κουλτούρας και τα μηνύματα που στέλνουμε στους πολίτες, δεν είναι βοηθητική αυτή η ενέργεια. Δεν λέω να μην υπάρξει πολιτικός διάλογος, να υπάρξει. Αλλά πώς θα είμαι εγώ σοβαρός και ειλικρινής απέναντι στον κόσμο, εάν πριν τις προεκλογικές εκλογές, πριν τις βουλευτικές εκλογές, με συγχωρείτε, είχα καταγγείλει με σφοδρότητα τη φόκους, τη δρομολαξία, τη διαπλοκή, τη διαφθορά. Δεν μπορώ να καταλάβω εγώ πώς μπορώ να μεταλλαχθώ αυτή τη στιγμή και ξαφνικά να πω ότι μπορώ να συνεργαστώ σε ένα πολιτικό πρόγραμμα αυτή τη στιγμή που μιλούμε με το ΑΚΕΛ ή με το Δημοκρατικό Συναγερμό. Για μένα είναι αδιανόητο. Και αν υπάρχει απάντηση ότι πρέπει να εκλεγεί κάποιος, λυπούμε πολύ. Είμαστε διαφορετικοί. Δεν είναι στόχος να εκλεγούμε. Στόχος είναι να στείλουμε τα πολιτικά μηνύματα, να επιχειρήσουμε στους πολίτες με πιστικά επιχειρήματα ότι χρειάζεται αλλαγή. Αν δεν το καταφέρνουμε, αυτή είναι η δημοκρατία, σημαίνει ότι αποτύχαμε. Και ο καθένας αναλαμβάνεται ευθύνη του. Αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι η δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, λάθη έγιναν από όλες τις χώρες. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχουν ελπίδες να συμπορευτούμε όλοι μαζί με τελικό στόχο ακριβώς την αλλαγή και να της δώσουμε περιεχόμενο. Αυτή τη φορά δεν σηκώνει αλίτσα, κατά την άποψή μου, αυτός ο λαός. Ούτε στο Κυπριακό, ούτε στην εσωτερική διακυβέρνηση. Δηλαδή, αυτός που θα είναι επικεφαλής πρέπει να λάβει τις ευθύνες του. Πριν άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την Χριστιανά κάποια πράγματα και επειδή ζούμε στην Κύπρο, κάποια στιγμή και ο κόσμος και τα στελέχη των κομμάτων πρέπει να καταλάβουν
ότι δεν είναι στα κόμματα για να υπηρετούν τους εαυτούς τους. Είναι εκεί για να υπηρετούν κάποια πολιτικά δεδομένα και πολιτικές τις οποίες εστερνίζονται, ούτως ώστε να προχωράει και η κοινωνία και ευημερεί. Δηλαδή, εάν για παράδειγμα είμαι υπεύθυνος της προεκλογικής εκστρατείας του Γιώργου Λυλίκα στη Λεμεσό και θέλει άλλοι 20-30 στελέχη να κάνουν το ίδιο πράγμα γιατί θέλουν να είναι κοντά στον ηγέτη, κοντά στον αρχηγό, να μπουν μπροστά αυτοί. Για το καλό του τόπου και της προπτυχής να γίνει αυτό. Είναι αυτά τα μικρά τα οποία πρέπει να αλλάξουμε. Και αν δεν τα πούμε δημοσία, και εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη των λόγων και των έργων μου, τα λέω για όλους. Δεν σηκώνει κατά την άποψή μου άλλη πενταετία συνεργασία στο Κυπριακό Δυσία και πάνω απ' όλα είναι Κύπρος. Τι να κάνω τα υπόλοιπα, και κατανοώ τον κόσμο. Πολλοί μου λένε μα χίλια πράγματα για θέματα οικονομίας. Και συμφωνώ μαζί τους. Επιτέλους πρέπει να δούμε και τους μη προνομίουχους. Και αυτός θα είναι ένας από τους βασικούς στόχους της δικής μου πολιτικής συμπεριφοράς. Σ' όπου και αν βρεθώ. Αλλά δεν μπορώ να κάνω. Τι να κάνω την Κύπρο αν είναι τουρκικό προτεκτοράτο. Αν είναι μια νέα Αλεξανδρέτσα. Θα μεταναστεύουν οι νέοι μας γιατί δεν βρίσκουν δουλειά. Αν θα μείνουμε εδώ μόνο όσοι σκεφτόμαστε πρώτα την τσέπη μας και τον εαυτό μας και αργότερα τους υπόλοιπους. Αυτό δεν λέγεται πολιτική. Λέγεται κάτι άλλο. Νομίζω ότι έδωσα το πλαίσιο και είμαι ξεκάθαρος. Θα επιμείνω μέχρι τέλους, εννοείται, σε αυτή την πορεία. Γι' αυτό τον λόγο μπήκα στην πολιτική. Και με ένα όνειρο μου, Παναγιώτη και Δήμητρα, και το δηλώνω δημόσια, είναι να καταφέρουν αυτά τα κόμματα που εστερνίζονται την αλλαγή στρατηγικής. Ένα. Αυτός πρέπει να είναι ένας μεσοπρόθεσμος στόχος. Ούτως ώστε επιτέλους ο τρίτος πόλος, ο τρίτος δρόμος να έχει περιεχόμενο πολιτικό, να μην γινόμαστε αυτό που παρακολουθήσαν ψες και παρακολουθήσαν όλοι, αντικείμενο χλεβασμού των επιτίδιων της εξουσίας, των δύο μεγάλων κομμάτων δηλαδή, οι οποίοι ακούστε χαρακτηριστικά, δυσίκια και επέκρινε χτες το Δημοκρατικό Κόμμα του Μάριου Καρογιάν, για το οποίο ο Νικόλας Παπαδόπουλος και το υπόλοιπο δίκο διαφώνησε και μέσα στα εσωκομματικά πλαίσια μιας δημοκρατίας είχαμε αλλαγή ηγεσίας. Όταν στήριζαν για παράδειγμα τον Δημήτρη Χριστόφιαν τότε. Ήταν όλα όμορφα και ωραία γιατί ευχαριστίες προς τον Μάριο Καρογιάν ήταν στην κάθε περίπτωση. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα είναι στόχος του Δημοκρατικού Κόμμα διότι σκέφτηκε ότι πρέπει να απεγκλωβιστεί από τα δίχτυα του δύο μεγάλου. Αλλά αυτή είναι η ειλικρίνεια, η εντοπροσύνη, η πραγματικότητα της ζωής. Κι όμως μέσα στα πλαίσια μιας πολιτικής εκμετάλλευσης των γεγονότων χρησιμοποιείται. Επομένως ήρθε η ώρα όσοι λέμε ότι βρισκόμαστε σε αυτό το στρατόπεδο. Να απεγκλωβιστούμε από τα γρανάζια του παρελθόντος, τα λάθη του παρελθόντος και να πορευτούμε ξεκάθαρα προς τον λαό. Εάν χάσει τις εκλογές αυτή η πρόταση, είναι δημοκρατία. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί να κερδίζουν όλοι. Αν απορριφθεί, σημαίνει αποτύχαμε να το περάσουμε στον κόσμο. Είπατε μέχρι τέλους θα ακολουθήσετε, κύριε Μιλωνά, τις θέσεις σας. Ποιο είναι αυτό το τέλος, ακόμα και αν θα πρέπει να φύγετε από τη Συμμαχία Πολιτών. Και ποιο θα είναι το κριτήριο για να δείτε την πόρτα της εξόδου. Κοιτάξτε, θα ήταν εγωιστικό να πω ότι μόνος μου κάνω ό,τι κατεβεί το κεφάλι μου. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι συμμερίζονται βεβαίως στις δικές μου άποψεις. Με αυτούς τους ανθρώπους συζητούμε όπως και με τους υπόλοιπους δηλαδή. Με τους οποίους διαφωνούμε. Εκείνο που με στεναχωρεί ιδιαίτερα είναι ότι έχει δημιουργηθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όχι ιδιαίτερα έντονο, αλλά έχει δημιουργηθεί μια απόσταση μεταξύ του κόσμου. Και υπάρχουν άγονοι διαπληκτισμοί, εγωισμοί, καμώματα. Δεν πρόκειται να πάμε να κάνουμε έναν τέρπι από Λονά ΑΕΛ ή από Ελλομονίας και ο δικός μας ο ποδοσφαιριστής είναι καλύτερος ή θα τον αναδείξουμε τον δικό μας. Εγώ σου είπα το πλαίσιο το πολιτικό, λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο. Δεν το έχω κρύψει ούτε εντός των οργάνων του Συμμαχίας, ούτε εκτός. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχει λύση. Έχετε μιλήσει με τον Πρόεδρο? Βεβαίως, εννοείς το τελευταίο διάστημα γενικότερα. Το τελευταίο διάστημα που αρχίζει η διεργασία αυτή και τα λοιπά. Του έχετε πει τη σκέψη σας? Κοιτάξτε, αν είναι κάτι που πρέπει να παραδεχτώ στον Γιώργο Λυλίκα είναι ότι συζητά. Είναι ο άνθρωπος που συζητά. Δεν είναι κρυμμένος κάπου και συζητά με τους πολίτες μαζί μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και εγώ συζητώ. Εάν κατέβει, εάν συνεχίσει, έχουμε έναν υποψήφιο, τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Ο Γιώργος Λυλίκας χωρίς το Άκελ, μόνος του μοναχικός καβαλιέρης, κατέβει στις εκλογές. Θα τον στηρίξετε? Θα σου πω κάτι. Επειδή είμαστε σε μια διαδικασία η οποία πιστεύω ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, θα προτιμήσω και πάλι να είμαι ειλικρινής ότι να απαντήσω με τον δικό μου τρόπο. Δεν έχει σημασία ποιος θα είναι επικεφαλής. Κατανοώ ότι υπάρχουν δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν. Ωστόσο, υπάρχει η διαδικασία η οποία μπορεί να μας βοηθήσει στην πορεία του χρόνου και σύντομα εννοώ, ούτως ώστε να καταργηθούμε στο αποτέλεσμα που εγώ επιδιώκω. Ένας υποψήφιος από όσα κόμματα πιστεύουν, εστερνίζονται την αλλαγή στρατηγικής. Θα ήταν πρότασή σας, δική σας, στον Γιώργο τον Λυλίκα, έλα να στηρίξουμε πρόεδρε τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο? Εννοείται. Και ανάποδα θα ήταν. Αλλά εννοείται. Σκέφτομαι δημοσιογραφικά έτσι,
Τι τίτλο να βάλω, Παύλος Μιλωνάς θα στήριζα ή θα στηρίξω Νικόλα Παπαδόπουλο? Θα στηρίξω αυτό που θα κερδίσει ο Νίκονας στα έστις εκλογές και ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος μετά, βρίσκοντας συνέχεια απέναντι του εμάς και τον λαό, αυτά που υποσχέθηκε και δεσμεύεται ότι θα κάνει, θα τα εφαρμόσει. Όποτε δεν τα εφαρμόζει, θα συγκρουόμαστε μαζί του. Αυτή είναι η δημοκρατία, αυτή είναι η ευρωπαϊκή δημοκρατία, αυτός είναι ο ελληνικός πολιτισμός και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Κύριε Σαββουκλέου. Είστε πολύ πιο ευγενικός, κύριε Δημόπουλε, με τον κύριο Μιλωνά, από ότι θα ήταν ο κύριος Μιλωνάς μαζί σας. Είναι κινητής ευγενικός. Αν ήταν η ρόλη διαφορετική.